Όσο περνούν οι ώρες, η αγωνία των συγγενών των επιβατών στο αεροδρόμιο του Πεκίνου κορυφώνεται. Απελπισία σκόρπισαν οι πληροφορίες ότι οι Βιετναμέζικα πολεμικά αεροσκάφη εντόπισαν δύο μεγάλες πετρελαιοκυλίδες και μία στήλη καπνού κοντά στις νότιες ακτές του Βιετνάμ και στο σημείο που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το Boeing 777 των αερογραμμών της Μαλαισίας. Το αεροσκάφος με τους 227 επιβάτες, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά και το 12μελές πλήρωμα, είχε απογειωθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο. Πριν περάσει μια ώρα, χάθηκε η επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε υψόμετρο 35.000 ποδιών. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες ήταν από την Κίνα και τη Μαλαισία, αλλά και ορισμένοι από χώρες της Ασίας, της Βορείου Αμερικής και της Ευρώπης. Στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, συγγενείς των αγνοωμένων μάτια ζητούσαν πληροφορίες από τις αρχές του αεροδρομίου. No news, no nothing, so still waiting after how many, 12 hours, still no news, so a bit worried. Ανάμεικτα είναι τα αισθήματα μιας φοιτήτριας από τη Μαλαισία που επρόκειτο να ταξιδέψει με τη μοιραία πτήση, αλλά έχασε το αεροπλάνο γιατί μπέρδεψε τη μέρα. A lot of people have been asking me the whole day, it's actually a very mixed feeling. Friends have been telling me that I'm very blessed and one of the lucky ones, although I do feel bad, blessed, but it's an awful feeling to know that so many people were on board that flight and I could have been one of them. Αλλά και ένας Αμερικανός που είχε κλείσει θέση στο αεροπλάνο έχασε την πτήση και έσπευσε να ενημερώσει μέσω Twitter συγγενείς και φίλους ότι είναι καλά. Δεν μπορώ να σε βρω στο τηλέφωνο. Χάσαμε την πτήση. Ο Ρόρι και εγώ είμαστε οκ, Ρία. Δεν είμαι στην πτήση, Ρία. Είμαι οκ. Ενώ λίγο αργότερα συμπλήρωσε. Με την ευλογία του Θεού, χάσαμε την πτήση για την Κίνα. Είμαι καλά, όπως και ο Ρόρι, ο συνταξιδιώτης μου. Συγγνώμη για την αγωνία. Αεροσκάφη και πλοία από Κίνα, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη και Μαλαισία, καθώς και ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος, εκτενίζουν μια θαλάσσια περιοχή 11.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο σημείο που η θάλασσα της νότιας Κίνας συναντά τον κόλπο της Ταϊλάνδης. Το σκοτάδι, ωστόσο, υποχρέωσε τις αρχές να σταματήσουν τις έρευνες από αέρος. And the family members. When any aircraft is lost at sea, it's extremely difficult to identify the location of the accident, and it's not unusual for it to take time. What's particularly concerning in this case is that there was no warning, as far as we know from the information released by the airline, there was no distress call, no warning, and no indication as to what malfunction or anything with the plane. Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες. Οι πιλότοι δεν εξέπεψαν σήμερα κινδύνου, άρα ό,τι συνέβη έγινε πολύ ξαφνικά. On the security side, I think we cannot reveal too much. This is security. But rest assured that we have relooked at the CCTV. We have relooked at all the recordings pertaining to the baggage of the passengers on board the aircraft. And so far, we are satisfied. Σενάρια περί ενδεχόμενης αεροπειρατείας τροφοδοτεί η είδηση ότι τουλάχιστον δύο εκ των επιβατών στη μοιραία πτήση ταξίδευαν με κλεμμένα διαβατήρια. Σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο, οι αρχές της Μαλαισίας δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. We are looking at all possibilities, but it's too early to make any conclusive remarks. Ο 53χρονος κυβερνήτης του μοιραίου Boeing είχε περισσότερες από 18.000 ώρες πτήση στο ενεργητικό του από το 1981 που εντάχθηκε στο δυναμικό των αερογραμμών της Μαλαισίας. Η εταιρεία έχει καλό ιστορικό ασφάλειας όπως και ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους. Πάντως το αεροπλάνο που αγνοείται είχε εμπλακεί σε ατύχημα τον Αύγουστο του 2012 όταν κατά την τροχοδρόμησή του στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαγκάη συγκρούστηκε το φτερό του με την ουρά άλλου αεροσκάφους χωρίς κανείς να τραυματιστεί.